Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω του κορονοϊού, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε σημαντικά μέτρα για την ανακούφιση των επαγγελματικών αυτών τάξεων, αλλά και για τους δημότες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε μαζί μας την αντιδήμαρχο, την κυρία Ρόη Αντωνοπούλου, η οποία είναι αντιδήμαρχος οικονομικών και η οποία εισηγήθηκε το σχετικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αρχαίας Ολυμπίας. Κυρία Αντωνοπούλου, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά, ναι, να μην νοσήσουμε και να είμαστε εν γέννη καλά στην Ηλία και βεβαίως σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ευελπίζουμε οι ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα, αν και βέβαια να σας πω ότι τώρα που αναχώρησαν οι εδωρεδημότες, από ό,τι φαίνεται στην Ηλία δεν παρουσιάζονται κρούσματα. Λοιπόν, και τα περισσότερα που είσαντε, δηλαδή, είσαντε εξωγενή από ετεροδημότες οι οποίοι είχαν έρθει από διακοπές και οι οποίοι ήρθαν να περάσουν λίγες μέρες στη γενέτειρά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο βασικό αυτό θέμα και, στη σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου πήρε μέτρα προκειμένου οι επαγγελματίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την κατάσταση, την ξεχωριστή κατάσταση, την ιδιόμορφη κατάσταση που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης, αυτή την πανδημία και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η πανδημία σε οικονομικό επίπεδο. Ναι, όντως κύριε Παυλόπουλε, η αλήθεια είναι ότι στην ουσία περίπου από την περίοδο, από την τελετή της Αφής και μετά, στην ουσία στην Αρχαία Ολυμπία και βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εντάξει εγώ θα επικεντρωθώ βεβαίως στο Δήμο μας, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ειδικά ο δικός μας ο Δήμος, ο οποίος είναι σχεδόν αμυγός τουριστικός, διότι μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Αρχαία Ολυμπία τα ξενοδοχεία, αν θέλετε, στα ξενοδοχεία μάλλον και στα καταστήματά μας εργάζονται άνθρωποι, δημότες από όλο τέλος πάντων το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του Δήμου μας. Επομένως πρέπει να αντιληφθούμε αρχικά, πριν περάσω ακριβώς και αναφέρω ποια είναι τα μέτρα, να αντιληφθούμε ότι δεν επλήγησαν μόνο, αν θέλετε, οι επιχειρηματίες, που σαφώς αυτοί επλήγησαν δυστυχώς. Επλήγη ολόκληρη η τοπική οικονομία. Επλήγη όλη η τοπική οικονομία, διότι είχαμε τουλάχιστον 500 οικογένειες οι οποίοι εργάζονταν σε αυτές, τέλος πάντων, τις ξενοδοχειακές και λοιπές εμπορικές, αν θέλετε, επιχειρήσεις. Το οποίο σημαίνει ότι έχει πληγεί φοβερά όλος ο Δήμος μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ως Δημοτική Αρχή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού με τα δεδομένα που έχουμε και ως Δήμος, αν θέλετε, γιατί δεν είμαστε και ο πλέον πλούσιος Δήμος, ούτε είμαστε και ένας Δήμος που έχουμε την οικονομική ευρωστία να αντέξουμε το βάρος το δημοσιονομικό των μέτρων, των, αν θέλετε, που μπορεί να έχουν λάβει άλλοι δήμοι. Ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού, θεωρώ και ελπίζω βεβαίως ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Κυρία Αντωνοπούλου, είναι γεγονός ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας επλήγει κέρια από αυτήν την ιστορία και με δεδομένο ότι ακόμα και η κρουαζιέρα είναι μηδενική φέτος το καλοκαίρι στο Κατάκολλο και ξέρουμε πολύ καλά ότι το 95% της κρουαζιέρας ερχόταν για την Ολυμπία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθόλου κίνηση ή η ελάχιστη κίνηση του Αυγούστου να μην μπορεί να καλύψει τους νεκρούς μήνες, Ιούνιο-Ιούλιο και το Σεπτέμβριο, που φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένας, από ό,τι λένε οι περισσότεροι επιχειρηματίες, ξένος στην περιοχή μας. Ακριβώς. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, όπως προείπα, αυτό το οποίο στην ουσία λάβαμε ως απόφαση, βεβαίως ως Δημοτική Αρχή, είναι ότι έπρεπε να προσφέρουμε μία ανάσα στους συνδημότες μας που επλήγησαν από αυτή την πανδημία. Βεβαίως όχι μόνο στους συνδημότες οι οποίοι επλήγησαν λόγω της πανδημίας, αλλά και με αφορμή την πανδημία επλήγησαν και άλλες ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα. Αλλά τώρα, αν θέλετε, είναι και ένας λόγος παραπάνω. Αυτό το οποίο τους έκανε δηλαδή ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα. Η βασική άξονα, λοιπόν, πάνω στις οποίες βασίζονται τα μέτρα που πήρατε. Παρακαλώ, τι μου είπατε. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους βασίζονται τα μέτρα που πήρατε. Βεβαίως. Λοιπόν, το προτινόμενο λοιπόν τώρα πρόγραμμα οικονομικών ελαφρύνσεών μας περιλαμβάνει σημαντική στήριξη επαγγελματιών, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των περιορισμών λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών μας επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων βεβαίως υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Δήμο μας, οι οικογένειες βεβαίως των εργαζομένων, όπως προανέφερα, καθώς και οι ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα δημοσιονομική ύφεση που πλήττει κατά κανόνα, και αυτό το έχουμε ήδη δει πολλές φορές στην Ελλάδα, τους πιο αδύναμους. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν επιμέρους τις οικονομικές ελαφρύνσεις,
Θα ξεκινήσω από αυτή της απαλλαγής από τέλους καθαριότητας και φωτισμού για όσες, αν θέλετε, επιχειρήσεις επλήγησαν και ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όσους μήνες ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Στη συνέχεια, μειώσαμε το τέλος κατάληψης κοινοχρήσης του χώρου σε επιχειρήσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μέτρο, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο ούτως ή άλλως είχε εξαγγείλει και η κυβέρνηση και εμείς απλώς το περάσαμε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίζοντάς το. Στη συνέχεια, να πούμε για τους δημότες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εν γέννη, ανεξάρτητα από το αν είναι επιχειρηματίες ή ενασχολούμενοι με οτιδήποτε άλλο, παρατείναμε την προθεσμία καταβολής και αναστολής της σύσπραξης των δεδομένων οφειλών, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής δεδομένων οφειλών για το χρονικό διάστημα έως και 31/12 του 20. Εδώ να πω ότι στην ουσία όλοι όσοι είχαν μπει σε ρυθμίσεις δεν χρειάζεται να πληρώσουν κατά τους μήνες αυτούς που προανέφερα και βεβαίως δεν θα υπάρχουν και προσαυξήσεις, εννοείται. Yes. Λοιπόν, στη συνέχεια τώρα, σε ό,τι αφορά τις ειδικές κατηγορίες, τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, αυτό το οποίο εισηγήθηκα, αν θέλετε, και σαφώς υπερψηφίστηκε, είναι η μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, και βεβαίως αναφερόμαστε σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, εφόσον όμως έχουν αιτήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 12.000 ευρώ. Επομένως, εννοείται έχουμε βάλει και εισοδηματικά κριτήρια στις κατηγορίες, γιατί βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορεί κάποιος να είναι όντως αμαία, αλλά να έχει μια οικονομική ευρωστία τέτοια που να μην χρήζει τέτοιου μέτρου. Από εκεί και πέρα, μειώνουμε σε ποσοστό 50% τα δημοτικά τέλη για την πρώτη κατοικία για τους απόρους. Στη συνέχεια, για τους πολυτέκνους και τριτέκνους, μειώνουμε σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών για την πρώτη κατοικία. Τους πολυτέκνους, τις πολυτέκνες, αν θέλετε, οικογένειες, οι οποίες έχουν τουλάχιστον 4 προστατευόμενα τέκνα και αυτές με εισόδημα έως 15.000 ευρώ, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα, εννοείται, τέκνα, εφόσον έχουν αιτήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, έως 12.000 ευρώ. Εννοείται για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά κτλ. Δηλαδή για την απόδειξη της ιδιότητάς τους απαιτούνται όλα τα τα δικαιολογητικά, τα πιστοποιητικά κτλ. Το άλλο τώρα το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ως διοίκηση του Δήμου εννοείται ότι δεσμευόμαστε να επανακαθορίσουμε τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους μας με βάση τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες που αυτά γεννούν, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από σήμερα, δυστυχώς, τι μπορεί να συμβεί, παραδείγματος χάρη, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2021. Γι' αυτό και βεβαίως έχουμε βάλει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τα τέλη του έτους, του τρέχοντος έτους, προκειμένου να μπορούμε σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και, αν θέλετε, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που τότε μπορεί να ισχύει στη χώρα μας και στο Δήμο μας βεβαίως, να λάβουμε νέα μέτρα στήριξης διαφορετικά. Μπορεί να μειώσουμε κάποια από αυτά, να προσθέσουμε κάποια άλλα. Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις που θα γίνουν, να δούμε και εμείς ποιοι όντως έχουν πρόβλημα, γιατί μπορεί πολλοί να στρέξουν, θέλετε, και από εκεί πέρα να μην έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επομένως, εμείς ως Δημοτική Αρχή, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να στηρίξουμε τον παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, να εργαστούμε όλοι υπέρ της βιωσιμότητας της τοπικής οικονομίας μας και του κάθε δημότη μας ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση επανεξετάζοντας κάθε φορά τα δεδομένα τα οποία δημιουργούν οι συνθήκες. Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας.